Αγαπητοί μου συνομιλητές, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι ή κάθεσαι, υπομένεις και γίνεσαι καλύτερος ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό, ή σηκώνεσαι και φεύγεις και κάνεις ένα άλλο επάγγελμα. Το λέω αυτό. Δεν είναι έτσι, Γιώργο. Συγγνώμη. Δεν συμφωνείς ότι υπάρχουν τα νομικά πλαίσια. Είναι ακριβώς έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει όρια. Δεν μπορεί. Θα το πάρω το δικό μας το κλάδο. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος που είναι περισσότερα χρόνια από μένα ή καλύτερος από μένα να με υποβιβάζει και να μου κόβει το όνειρο ή τα φτερά. Ακριβώς αυτό σου λέω. Μα αυτό σου λέω. Ωραία, θα το κάνετε. Θα το κάνετε. Θα πάτε στο νομικό πλαίσιο. Δεν λέω, ρε παιδιά, λέω ότι είχες και το παλεύεις ή φεύγεις. Τελείωσε. Καταρχάς, δεν κάτσε να υπομένεις. Και πολύ περισσότερο, επειδή είσαι γυναίκα, τη σεξουαλική παρενόχληση του άθλιου συναδέλφου μας που είναι προϊστάμενος αρχισυντάκτης ή διευθυντής. Ναι, αλλά και απ' την άλλη, να σας πω και κάτι, δεν μπορεί να υπάρχουν. Γιώργο και Βάνα και Διονύση, ακούστε λίγο.